Εικόνες που προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα οργής και απογοήτευσης, οι βανδαλισμοί εκτεταμένες καταστροφές και οι φθορές στο πυροφυλάκιο παρατηρητήριο της περιοχής Πεύκων δίπλα στα κημητήρια, καθώς και στο παρακείμενο κιόσκι, συνεχίστηκαν για τρίτη φορά. Δυστυχώς είναι η τρίτη φορά που μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή είναι τακτικοί οι πελάτες, να το πω έτσι, μέσα σε εισαγωγικά. Δυστυχώς είναι η τρίτη χρονιά που το βανδαλίσανε. Δυστυχώς θα είναι η τρίτη φορά που θα το ξαναφτιάξουμε και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι πλέον να κάνεις πυροφύλαξη μέσα σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Όχι, τον πυροφύλακα θα τον βάλουμε, αλλά σκεφτείτε έναν πυροφύλακα ο οποίος θα είναι στον ήλιο 8 ώρες ή στην καλύτερη στο αμάξι του μέσα. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για κάποιον άνθρωπο να κάτσει εκεί να κάνει πυροφύλαξη. Πόσο όταν χρειάζεται στο τριάρι, τεσάρι παραπάνω από 8 ώρες, δηλαδή 10, 12, 14 ώρες να είναι εκεί κάποιος. Επί τόπου έφτασε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Νεάπολης και ο Τάσος Τσακυρίδης και διαπίστωσε το μέγεθος της καταστροφής. Σπάσανε, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σπάνανε μόνο περιφερειακά ξύλα, λίγα ξύλα, τώρα σπάσαν όλο το πάτωμα του πυροφυλακίου, το οποίο είναι μια παγίδα πλέον χωρίς πάτωμα, μπορεί να ανεβεί οποιοδήποτε και να πέσει να χτυπήσει. Όλο το κιόσκι γύρω-γύρω, τις πλάτες και τα περιμετρικά ξύλα του, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο έτσι πλέον για να κάτσει άνθρωπος εκεί πέρα. Την αγανάκτησή του αλλά και τους φόβους του εκφράζει ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικείων Σίμος Δανιλίδης, ζητώντας την αύξηση των περιπολιών της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του δασαρχείου. Ναι, κοιτάει όλη τη δυτική πλευρά, είναι πάνω από τα μνήματα των Πεύκων, οπότε κοιτάει όλη την πλευρά, τη δυτική μεριά του Σέιξου. Και είμαι σίγουρος, χωρίς να έχω μιλήσει ακόμα, γιατί δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, ότι ο Δήμος άμεσα θα στείλει συνεργείο για να το φτιάξει. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι ασυνείδητοι ξαναχτύπησαν.